Καλημέρα. Τι κάνετε, ε? Τι είναι αυτό. Ραντεβού εδώ. Ραντεβού. Έχω πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Τι κάνεις. Όλες τις τις ακροάτριες τις λες Σοφία. Μήπως σου έλειψα πολύ γι' αυτό. Γελά, Σοφία. Τι, με ρώτησες αν θα πάω στο γάμο του Αρναούτογλου. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι έχει το πόδι. Μόλις σε βλέπω παθαίνω... Παθαίνει κράβατο σε όμως. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Διαβάσαμε χθες το γλυκούλι μου. Άκου τώρα τι θα σου πω γιατί θα θυμώσεις το. Θα θυμώσω. Διαβάσαμε χθες. Όχι, περίμενε καλέ. Έλα. Διαβάσαμε στο Νάσος Μπλοκ. Δεν ισχύει. Μα τώρα τι είναι πράγματα αυτά που συζητάμε. Γιατί μέσα σε αποδέξεις μόλις ξεκίνησε η σεζόν τώρα αυτή. Τι γίνομαι. Αλήθεια τώρα είναι τώρα... Άντε, εσύ πρωινό θες να κάνεις, απλά δεν ξέρεις να το κάνεις τώρα. Είμαι, είμαι... μετά από 10 χρόνια. Γιατί δεν τα λες μόνη σου. Γιατί με ρωτάς. Αποφάσισε και βγάλε τα μόνη σου. Είμαι στον Αντένα, είναι αρχές της σεζόν. Τελειώνει φέτος το συμβόλαιο. Αλλά πάντα προτεραιότητα έχει το κανάλι που εργάζεσαι. Έτσι για μένα αυτό είναι πάντα το σωστό και αυτό πάντα έκανα και ακολούθησε. Ναι. Και δεν θα μπορούσα ποτέ να μιλάω τέτοια εποχή για κάτι άλλο. Θα ήταν, δεν θα το έκανα ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε να γίνει το καλοκαίρι και να τελειώσει πάντα με πάντα σεβασμός στο μαγαζί που μας δίνει μεροκάματο. Είσαι πολλά χρόνια, πόσα χρόνια. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει καμία σημασία, πάντα το έκανα αυτό. Και όταν ήμουν στο Μέγκα πάντα έτσι νιώθω εγώ ότι το σπίτι σου που σου δίνει πρώτο το μεροκάματο να μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς και να μπορείς να το παιδί σου το μεγαλώσεις πρώτα εκεί και αν δεν τα βρεις μετά σας λες σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ψάχνω κάτι άλλο. Αλλά ποτέ δεν θα συζητούσα τέτοια εποχή για μόλις ξεκίνησε η περίοδος. Εγώ πάντως να ξέρεις ναι. Ότι αν κάνεις πρωινό ναι, θα έρθω. Και το λες έτσι. Θα σου κάνω πέσιμο τα λέω. Α, νόμιζα. Σε φιλώ πολύ. Θα έρθω εννοούσα, θα έρθω στην εκπομπή ως μέλος της εκπομπής. Α, Γρηγόρη, Σοφία, love forever. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Και πάλι καλά υπάρχει αυτός ο έρωτας, γιατί ο Γρηγόρης όπως είδε δεν μπορεί να αρνηθεί. Καλέ, μόνο Σοφία δεν χαιρετάει κόσμο από την άλλη. Έτσι, και συγκεντρώνεται εκεί. Και όχι απλά, επειδή να της πει δεν μιλάω, της λέει και πολλά. Εντάξει, να πούμε ότι... Και μάθαμε ότι... Ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη, δηλαδή εντάξει, το ξέρουμε. Είναι 8 μήνες, παιδιά, δεν το συζητάμε, αλλά επειδή μιλάμε για τον Γρηγόρη τώρα. Κυκλοφορεί το ρεπορτάζ, το νωρίς έχει να κάνει με το Γρηγόρη, το κλείνεις πια γρήγορα, αν τον θέλεις. Αυτή είναι η αλήθεια, ο Γρηγόρης είναι. Από πέρσι, εντάξει, δεν θα έλεγε κάτι όμως. Δεν θα έλεγε κάτι, απλά δεν διέψευσε, παιδιά, κάτι. Αυτό είναι που κράτησα. Από πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαν κυκλοφορήσει φήμες και τόσο προς το τέλος της σεζόν ότι ο Γρηγόρης, ας πούμε, θα επιστρέψει στην πρωινή ζώνη. Αυτές οι φήμες γενικότερα κυκλοφορούν. Αλλά στο Γρηγόρη συγκεκριμένα, που είχε αποτάξει από πάνω το πρωινό χρόνια πριν, το ότι κυκλοφόρησε συγκεκριμένη φήμη. Εγώ θυμάμαι και τον Παναγιώτη Τζορτζάτο που τον έκανα κοντρόλ και μου λέει: να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω και λέει. Δηλαδή, λέει, μα εμείς είμαστε καλεσμένοι και τον είχαμε ρωτήσει. Αλλά πέρα μας τώρα που είμαστε εδώ πέρα, είπε παιδιά σίγουρα όχι άμεσα. Καλά, δηλαδή, όχι σε ένα χρόνο. Μας είπε ότι του αρέσει και τον ενδιαφέρει σου ιδέα. Απλά είχε το ραδιόφωνο. Αυτό ήταν που είχε σαν. Μας στη συνέντευξη είπε ότι θα επέστρεφε βέβαια σε ένα πρωινό ψυχαγωγικό καθαρά. Έτσι. Όλο αυτό γίνεται γιατί λύγει το συμβόλαιό του, παιδιά. Ναι, ναι, δηλαδή οι κουβέντες αρχίζουν και γίνονται γιατί θα μου πει κάποιος Οκτώβρη. Ναι, είναι πολύ νωρίς, παιδιά, και είναι αστείο να το λέμε αυτό. Αλλά λύγει το συμβόλαιό του. Οπότε όταν μιλάμε για έναν τόσο μεγάλο παρουσιαστή όπως είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καταλαβαίνεις ότι όταν λύγει το συμβόλαιο. Αναρωτιέμαι, αν είσαι ένα μεγάλο καναλί όπως είναι ο Αντένα και έχεις τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είναι από τα πιο βασικά σου πρόσωπα και ξέρεις ότι το συμβόλαιό του λύγει το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Απρίλιο, πότε λύγει. Δεν τρέχεις από τώρα ήδη να κάνεις μια προκουβέντα και να του πεις. Είναι νωρίς, βρε, να κάνουμε το χρόνο. Είναι... Τι θέλεις να κάνουμε. Είναι Οκτώβρη. Άλλο η κουβέντα, άλλο. Καλά, καλά. Όμως δεν είμαστε εγώ και εσύ. Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Αν το λάβει, πα άλλο, θα σου πω εγώ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Κάνεις κουβέντες. Γι' αυτό και το ρωτάμε τώρα. Κουβέντες.